Εποχικό σήμερα οι αιτήσεις. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σήμερα οι αιτήσεις, ναι. Πολύνα Κολοκοτρώνη, εδώ είναι. Βέβαια. Εδώ είναι η κοριτσάρα μας. Καλημέρα, Πολύνα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Λαχταρίσαμε ρε προχτές που σε τρακάρανε. Εγώ να δεις τι έπαθα. Και σε βλέπουμε πολύ. Μήπως ήταν από άλλο κανάλι αυτός. Μήπως ήταν από άλλο κανάλι. Μήπως. Όχι. Και ήταν και τηλεθεατής μας και όλοι. Καψουράκος θα ήταν. Ούτε εγώ ήρθα στην εκπομπή τη Δευτέρα, ούτε και εκείνος μας είδε. Κολάρο, είναι αυτό το λεμπό. Περαστικά σου. Κολάρο, ναι, μου είπανε θα φορεθεί φέτος το χειμώνα και άρχισε να το λαντσάρει. Είναι της μόδας. Τίποτα, λαμαρίνες ήτανε. Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Μικρό το κακό. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε ματ για τους πληστηριασμούς και εκεί είχαμε επεισόδια. Ευτυχώς όχι ένταση τέτοια που είχαμε στην Αθήνα, ωστόσο είχαμε φασαρία όταν έφτασαν με πορεία έξω από τα γραφεία του Συλλόγου Συμβολιογράφων. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπήρχε δημιουργία των ΜΑΤ που απέτρεψε τους διαδηλωτές να μπουν στα γραφεία. Πάντως δεν είχε το ξύλο της Αθήνας. Και ευτυχώς που δεν πήγες με το κολάρο να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί και η Νάσου η Φωτεινή που πήγε εδώ πέρα να κάνει. Με κολάρο. Και αυτή με κολάρο είναι. Κατάλαβε. Όλοι με κολάρο θα είμαστε εδώ στον αντένα σε λίγο. Κατάλαβε. Κολάρο. Ναι. Κολάρο. Σωστά, καλά κάνεις τη διευθύνηση. Γιατί εδώ είναι άσπρος είναι. Κιόλας εδώ πέρα. Δεν ξέρεις τι τραβάω. Δεν ξέρεις τι τραβάω, Πολύνα. Δεν ξέρεις τι τραβάω. Από τα υπονοούμενα του Σιωμόπουλου και του Χρήστου. Δεν ξέρεις. Επειδή έχουν πονηρά μυαλά, Γιώργο. Έχουν πονηρά μυαλά. Σήμερα θα μας ανάψουν τα λαμπάκια. Τα λαμπάκια κανονικά, στην κυριολεξία. Το έλατο που έχει στηθεί στην πλατεία.